Τι υποστηρίζουν ο ένας μετά τον άλλον από αυτό εδώ το βήμα οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τι υποστηρίζει η κυβέρνηση. Πως έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, σημάζεψε την οικονομία, δημιούργησε δημοσιονομικό χώρο και τώρα ήρθε η ώρα για μέτρα σε όφελος των πολλών. Αυτά δεν λέτε πάνω κάτω. Προσέξτε, μέτρα όχι κοντά στις ανάγκες του λαού, αλλά αυτά που επιτρέπει ο δημοσιονομικός χώρος για φέτος και για του χρόνου βλέπουμε, όπως μας είπε ο κύριος Τσακαλώτος. Με βάση λοιπόν αυτούς τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να σταθώ σε τρία ζητήματα. Το πρώτο, στα 4 χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ λειτουργούσαν και όλα τα μέτρα που πάρθηκαν από τα 2 προηγούμενα μνημόνια και όπως λέτε εσείς ψήφισαν το παλιό πολιτικό προσωπικό και όχι μόνον τα μέτρα του 3ου μνημονίου που ψήφισατε όλοι μαζί. Μιλάμε για νόμους και μέτρα που έκοψαν συντάξεις, μείωσαν μισθούς, περιόρισαν εργασιακά και άλλα δικαιώματα. Εσείς, όταν αναλάβατε την κυβέρνηση, δεν είπατε ότι όλα αυτά τα μέτρα των 2 προηγούμενων μνημονίων ήταν αναποτελεσματικά. Τα βάζουμε στην άκρη και εφαρμόζουμε μόνο τα μέτρα του 3ου μνημονίου που θεωρούμε αποτελεσματικά. Μεταχειρισμένα, ξεμεταχειρισμένα, αναποτελεσματικά, αντιλαϊκά, τα εφαρμόσατε όλα μια χαρά. Άρα, αυτό που λέτε ότι συμμαζέψαμε την οικονομία, εμείς λέμε αυτή η βαρβαρότητα που ζει σήμερα ο λαός, είναι αποτέλεσμα όλων των μέτρων και των 3ων μνημονίων και όχι μόνο της δικής σας διακυβέρνησης. Έχετε ευθύνη λοιπόν όλοι σας. Γονατίσατε όλοι σας το λαό για να δημιουργήσετε αυτά ακριβώς τα ματωμένα πλεονάσματα. Εκτός και αν δεχθούμε ως σωστό αυτό που είπε βουλευτής σας χθες του ΣΥΡΙΖΑ, ότι οι άλλοι ναι μεν ψήφισαν τα 2 πρώτα μνημόνια, αλλά εφαρμόσαν μόνο το 1/3 όσων προέβλεπαν εκείνα, ενώ εσείς τα εφαρμόσατε όλα. Ό,τι θέλετε παίρνετε. Το δεύτερο ζήτημα. Τι άλλο λέτε. Χτίσατε βήμα-βήμα την αξιοπιστία, πετύχαμε τη δημοσιονομική σταθερότητα, πιάσαμε τους στόχους και τώρα προχωράμε στην αποκατάσταση των αδικιών. Μάλιστα. Πέρα από το γεγονός ότι μεγάλο μέρος αυτών των μέτρων αφορά το κεφάλαιο. Και αλήθεια είναι να απορεί κανείς. Τόσοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ανέβηκαν σε αυτό το βήμα. Γιατί κανείς δεν αναφέρθηκε σε ένα μεγάλο φιλολαϊκό μέτρο. Αυτό που αυξάνει από 100 σε 150% το συντελεστή αποσβέσεων των νέων επενδύσεων. Αρχίζουμε να ανησυχούμε. Μήπως δεν το θεωρείτε μέσα στα θετικά μέτρα γι' αυτό. Αλλά ας δούμε τι σημαίνουν για το λαό αυτά που εσείς λέτε και για τους εργαζόμενους αυτά που εσείς λέτε ότι είναι δικές σας επιτυχίες και θετικά μέτρα για αυτούς. Τα ματωμένα πλεονάσματα του 3,5% σημαίνουν πρακτικά γύρω στα 7 δις. Εσείς, αντί για 7 δις, πήρατε από τα λαϊκά στρώματα 8,14 δις ευρώ. Αντί για 3,5% πιάσατε 4,4%. Όσο δηλαδή κατηγορούσατε τους προηγούμενους ότι είχαν συμφωνήσει. 4,5 λέτε είχαν συμφωνήσει για πρωτογενή ματωμένα πλεονάσματα. Αυτό λοιπόν το 1,14 δις που πήρατε παραπάνω το μοιράζετε τώρα. Δηλαδή τι κάνετε. Παίρνετε περισσότερα, γυρίζετε ένα μέρος πίσω και λέτε στο λαό, αυτό είναι το κρίσιμο, να μην διαμαρτύρεται και να συνεχίσει να πληρώνει τα ματωμένα πλεονάσματα με την προσδοκία να έχει και τα επόμενα χρόνια κανένα επιδοματάκι. Άρα να συνεχιστεί η ίδια αντιλαϊκή, η ίδια φορομπηχτική πολιτική και τα επόμενα χρόνια για να πιάνετε το 3,5%. Τρίτο ζήτημα. Ας δούμε τι γίνεται με τις 120 δόσεις. Κατά τη γνώμη μας πρόκειται για ένα μέτρο συνέχεια της φορομπηχτικής σας πολιτικής. Φορτώσατε όλοι σας φόρους και χαράτσια. Φορολόγησε από το πρώτο ευρώ, τον έμφυα, τέλος επιτιδεύματος, ασφαλιστικές εισφορές στο 20% του εισοδήματος και μια σειρά άλλα μέτρα. Αυτά τα μέτρα, οι δανειακές υποχρεώσεις και η δραματική πτώση του τζίρου οδήγησαν τα χρέη σε εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και δήμους
να χτυπήσουν κόκκινο. Αυτά τα μέτρα τα διατηρείτε ανέπαφα όλα. Άρα οι αιτίες που δημιούργησαν το πρόβλημα δεν ανέρονται. Θα συνεχίσουν να λειτουργούν και να παράγουν όλα αυτά τα αρνητικά αποτελέσματα. Και τώρα τι λέτε. Δεν μπορείτε να πληρώσετε τα χρέη που σας φορτώσαμε στην πλάτη. Εδώ είμαστε εμείς να σας βοηθήσουμε να το κάνετε. Και με το δέλεαρ της διευκόλυνσης θα στείλετε στον Κισέ όλους όσους χρωστούν. Στην πράξη δηλαδή τι θα συμβεί. Οι αυτοαπασχολούμενοι της πόλης και του χωριού θα πρέπει να πληρώνουν τα ασήκωτα τρέχοντα φορολογικά βάρη, μια που η ίδια πολιτική συνεχίζεται, και ταυτόχρονα να πληρώνουν τη δόση των χρεών τους. Και για όσους δεν τα καταφέρουν, τότε στη γωνία περιμένουν οι κατασχέσεις και οι πληστηριασμοί, ακόμα και για 500 ευρώ χρέος. Θυμηθείτε το μπες βγες της προηγούμενης ρύθμισης προς τα ασφαλιστικά ταμεία. 6 στους 10 αγρότες και μικροί επαγγελματοβιοτέχνες αυτοαπασχολούμενοι έχουν πλέον απενταχθεί. Τι άλλη απόδειξη χρειάζεται για να δει κάποιος πόσο σωτήρια σε εισαγωγικά είναι τάχα η νέα ρύθμισή σας των 120 δόσεων. Τότε θα μου πείτε γιατί προχωράει η κυβέρνηση. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Με την απειλή των κατασχέσεων και των πληστηριασμών βάζετε ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη εκατοντάδων αυτοαπασχολούμενων, απομυζώντας τους για πολλά χρόνια ακόμη. Και όσοι πιστέψουν την προπαγάνδα της κυβέρνησης ότι υπάρχει κούρεμα των χρεών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το όποιο κούρεμα σε εισαγωγικά τώρα θα επιφέρει αντίστοιχη μείωση και μεγαλύτερη ακόμη των συντάξεων, όπως προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλο. Άρα θα πληρωθούν αργότερα και με άλλον τρόπο. Αυτά και αν δεν είναι μαυρογιαλούρικα κόλπα. Τέλος, μισό λεπτό. Τίνεται με την απάτη των θετικών μέτρων την ίδια ακριβώς βάρβαρη αντιλαϊκή φοροπηκτική πολιτική, για να μπορεί ακριβώς να συνεχίζεται αυτή η βαρβαρότητα απρόσκοπτα. Βλέπετε, χωρίς την καλλιέργεια κάλπικων προσδοκιών δεν μπορεί να υλοποιηθεί αυτή η βαρβαρότητα. Τη διαφορά μπορεί να την κάνει μόνο η διεκδίκηση ουσιαστικών μέτρων ανακούφισης των υπερχρεωμένων σε ταμεία εφορία, όπως αυτά προβλέπονται στην τροπολογία που έχει καταθέσει το ΚΚΕ. Τη διαφορά μπορεί να την κάνει μόνο ένα ισχυρό ΚΚΕ. Ευχαριστώ.